Μην ξεχνάς καταρχάς ότι στο τελευταίο μισό του 2014 το πλεόνασμα το οποίο διατυπάνιζε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τελικά το μισό από αυτό που ήταν. Ήταν διατυπάνιζαν ένα 3%, ήταν κάτω από το 1,5, 1,49 βγήκε. Το οποίο σημαίνει ότι η υστέρηση υπήρχε από τα μέσα του 2014 και μετά. Μην ξεχνάς και κάτι άλλο, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς το κράτος αυξάνονταν κατά 1,1 δις το μήνα από όλο το 2014. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία, αν θέλεις, υποσκάπτει την ιδέα του Greek Success Story για το 2014. Στεγνώναμε συνέχεια, ποτέ δεν σταματήσαμε στεγνώμα. Και η υποτιθέμενη ανάκαμψη του 2014 ήταν στάχτες. Πραγματικά το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε κατά λίγο. Ναι, αλλά γιατί αυξήθηκε κατά λίγο? Όχι επειδή αυξάνονταν τα εισοδήματα συνέχισαν να μειώνονται, απλά οι τιμές πέφτανε ακόμα πιο πολύ. Και το πραγματικό ΑΕΠ, τώρα μιλάω στον οικονομολόγο, είναι ένα κλάσμα. Στον αριθμητή βάζει τα πραγματικά εισοδήματα, στον παρανομαστή τις μέσες τιμές. Δεν είναι ότι τα πραγματικά εισοδήματα, τα εισοδήματα σε ευρώ αυξάνονταν, μειώνονταν. Απλά οι τιμές μειώνονταν πιο πολύ. Είχαμε απομυθωρισμό.